Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, Τάσου Λιβαδίτη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις. Τα χείλη σου θα ματώσουν από τις φωνές. Κάθε χειρονομία σου θα είναι για να γκρεμίζει την αδικία. Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις. Ούτε στιγμή να ξεχαστείς. Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. Έτσι και σταματήσεις για μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη από τις φωτιές. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις για να ζήσουν οι άλλοι. Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι ένα οποιοδήποτε πρωινό. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι μπροστά του φέκια. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ελληνική ΛΑΕ, συμμεταδίδω με διαχείριση της Γενετικής Επιτροπής των φοιτητών που βρίσκονται μέσα στο Εθνικό Μεσόδιο Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή. Οι φοιτητές από όλες τις σχολές, στη διάρκεια του φοιτητικού κινήματος, συνειδητοποίησαν πως τα προβλήματα σχετικά με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος δεν λύνονται χωρίς την αλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής κατάστασης. Αρχίζοντας έτσι πολιτικό αγώνα, οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόμενοι που κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να συσπηρωθεί γύρω τους και να αγωνιστεί μαζί τους ως την τελική νίκη. Ένα. Προταστική προϋπόθεση για την επίλυση όλων των λαϊκών προβλημάτων θεωρούμε την άμεση πτώση του τυραννικού καθεστώτος της Χούντας και την παράλληλη εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας. 2. Η εγκαθίδρυση της λαϊκής κυριαρχίας συνδέεται αναπόσπαστα με την εθνική ανεξαρτησία από τα ξένα συμφέροντα που χρόνια στήριζαν την τυραννία στη χώρα μας. Η πλασιά κινητοποίηση του ελληνικού λαού και η εκδήλωση συμπαράστασης από όλες τις γωνιές της Ελλάδας είναι η καλύτερη απάντηση στους όσους επιχειρούν να μας δυσφημίσουν. Ελληνική ΛΑΕ, ο αγώνας γύρω από τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία σήμερα συνίσταται στις άμεσες μαζικές διεκδικήσεις στο οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικά σου προβλήματα με απεργιακούς αγώνες, με μαζικές κινητοποιήσεις και φιλελευθερία, με προοπτική τη γενική απεργία για την ανατροπή της δικτατορίας. Η παρουσία μας εδώ αποτελεί κέντρο της σπήρωσης, κινητοποίησης και μαζικοποίησης του λαϊκού αγώνα. Όλοι ενωμένοι στον αγώνα για τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία. Ζήτω ο λαϊκός αγώνας. Ο εκφωνητής του Λουκά Θεοδωρακόπουλου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη φωνή σου για νέο παιδί. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάει ο σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είχες βραχνιάσει να μιλάς με τις ώρες. Μα πιο πολύ ήταν το πάθος που ράγιζε το πυρωμένο μέταλλο της φωνής σου, γεμίζοντας τους εθέρες με ανατριχίλες και δάκρυα. Το πλανταγμένος λαός εισπυρωμένος, μισός στους δρόμους και μισός στα σπίτια, ρουφούσε λέμαργα το τράβλισμα της ελευθεριάς, που σπαρταρούσε μέσα στο στήθος σου και αγωνιούσε και παθαίνονταν και έκανε προσευχές. «Χριστέ μου, να μη σωπάσεις». Γιατί χρόνια και χρόνια σε αυτόν τον τόπο είναι στη μοίρα του να ακούει αυτό το τράβλισμα που δεν προφταίνει να γίνει φωνή, που δεν προφταίνει να γίνει φθόγκος και μουσική αναστάσιμη. Γιατί χρόνια και χρόνια, στην κρίσιμη στιγμή, τα δολερά χέρια των τυράννων υπογράφουν το διάταγμα της σιωπής σου. Στη σημερινή εποχή της αμφισβήτησης των πάντων, ο πολεμικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Φίσκ, που έφυγε τελευταία, είχε πει
Δεν μπορείς να προσεγγίσεις την αλήθεια αν δεν είσαι εκεί. Σχεδόν 50 χρόνια από τότε, κάτι παρόμοιο επιχείρησε και η ποιητική συλλογή φαρμακοποίηση του Γιώργου Καρίκα, που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε τότε παράνομα για να πει τη δική της αλήθεια για εκείνη τη νύχτα του Νοέμβρη. Ένα μικρό απόσπασμα. Σκεφτείτε τη στιγμή που αρχίζει το τέλος. Προσωρινός εκφυλισμός. Μικροοικονομίες δύναμης και αέρα κοπανιστού. Μικροδιαφορές μικροαστών. Μικροαισθήματα μικροσυμβιβασμών. Πόσο μικρά. Σκεπάστε με πανί βρεγμένο, μύτη στόμα, στα μάτια άφθονο νερό. Έτοιμη έχει την κρεβατοκάμαρα, καθώς και την τραπεζαρία στο living room. Και λοιπόν, δεν μπορεί να ξεχαστεί ο καναπές του living room, η συναυλία πυροβολισμών, κραυγών, βηματισμών. Η συνουσία λαχτάρας, τρυφεράδας, ελευθερίας. Στην αρχή ακούσαμε όλοι ένα κρότο. Ένταση χρωματισμού αλλιώς. Απέτηση για φωνική αναμέτρηση. Πάνω σε μαύρο κατάστρωμα. Όχι πλοίου. Πίσας. Που εκδηλώθηκε σε 4 τμήματα. Αντί για μνημόσυνο. Με κόκκινα σύμβολα σε χαρακτήρισαν συντηροαναρχικό στοιχείο. Με μαύρα σύμβολα στην αρχή ακούσαμε όλοι ένα κρότο. Στη συνέχεια ένα μικρό σύμβολο καβάλα, χορηγώντας οξυγόνο υποπίεση, επιχειρούσε να εκθέσει, αναλύσει και υποστηρίξει τις τρεις λύσεις, απαγορεύοντας η απάντηση να δοθεί συνθηματικά. Στα υπόγεια living rooms, σε ώρες εργασίας, κινήσεις ησυχίας, μεταφοράς τραυματιών, αναπνευστικών φιαλών, φαρμακευτικών ειδών, πάσης φύσεως υγρών, κεριών, χαρτιών, τροφών, μολυβιών, κουβερτών, χαρταετών. Στην αρχή ακούσαμε όλοι ένα κρότο. Πίσω από τις λάμες το δάσος με τα σύμβολα. Πιο πέρα το χώμα. Πίσω από το χώμα λάσπη. Μέσα στη λάσπη χώμα. Πόσοι δεν βλέπουν τον κίνδυνο που περιλούζει. Πόσοι ξεχνούν το χώμα. Επιτόπου καταμέτρηση τους ανέβασε σε πάνω από 500. Πολύ καλημέρα. Μάλλον θα προσπαθήσω να αφηγηθώ τα γεγονότα όπως τα ζήσα εγώ. Χωρίς να παρακλίνω ούτε ένα τόνο. Η αποστολή μας εκείνη την εποχή όλων των φωτορεπόρτων ήταν να αποθανατίζουμε τα γεγονότα, τα οποία ήταν αρκετά. Η περίπτωση του Πολυτεχνείου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα κατά με. Είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 1973 με την πρώτη κατάληψη της νομικής από 4.000 περίπου φοιτητές, οι οποίοι ανέβηκαν στην ταράτσα. Και για πρώτη φορά ανήρτησαν πανό με τις λέξεις «ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Αυτό το σύνθημα επικράτησε σε όλη την επικράτεια. Περιττώ να σας πω ότι στην οδό Σίνα και Ακαδημίας τότε και ακόμα σήμερα υπήρχαν αρκετές αφετηρίες λεωφορείων. Και το ωραίο ήταν ότι μαζευόταν ο κόσμος και όταν η αστυνομία τους επιτίθεντο και τους χτυπούσε, λέγοντάς τους τι περιμένετε, τι κάνετε εδώ, τους έλεγαν περιμένουμε το λεωφορείο. Βέβαια τα λεωφορεία έρχονταν και φεύγανε άδεια. Ο κόσμος ώρα με την ώρα μεγάλωνε. Βεβαίως εμείς φωτορεπόρτερ, δημοσιογράφοι από κάτω, κοιτάζαμε να τραβήξουμε ό,τι μπορούσαμε, να δείξουμε ακριβώς τα γεγονότα. Και οι αστυνομικοί δεν επενέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μην δείξουν τον τρόπο με τον οποίο εκένωσαν την νομική. Και αυτό το έκαναν τα ξημερώματα 4 με 5 ώρα το πρωί που δεν υπήρχε κανείς εκεί. Μάθαμε όμως ότι ανέβηκαν επάνω στην ταράτσα αστυνομική και με ξυλοκοπήματα και έγιναν πάρα πολλές συλλήψεις. Μεταξύ αυτών
ήταν οι περισσότεροι φοιτητές συνδικαλιστές οι οποίοι είχαν πρωτοστατήσει σε αυτήν την πρώτη κατάληψη. Ο σκοπός της κατάληψης βασικά ήταν να απαλλαγούν από το νόμο 1347, τον οποίο ήταν ένας νόμος παροδία της Χούντας, με τον οποίο μπορούσαν οι στρατιωτικές αρχές να ανακαλέσουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοιτησής και να τους επιστρατεύσουν για να υπερβεί το στρατό. Με αυτό το σκεπτικό υπελόγιζαν να διαλύσουν το συνδικαλισμό των φοιτητών. Αυτό πράγμα το οποίο βεβαίως δεν επιτεύχθη. Επί τη ευκαιρία, εκτός από το μεγαλύτερο αιτήμα τους ήταν αυτό να καταργηθεί ο νόμος 1347, αλλά παράλληλα ζητούσαν ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ζητούσαν να φύγει η Χούντα μετά από τόσα χρόνια και επιπλέον είχαν προσθέσει και δικά τους άλλα αιτήματα τα οποία για πρώτη φορά ακουγόταν στον αθηναϊκό λαό. Η δεύτερη κατάληψη της νομικής ήρθε το Μάρτιο του ίδιου έτους. Αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι φοιτητές. Αυτή τη φορά ήταν πιο οργανωμένοι. Αυτή τη φορά τα συστήματά τους ακουγόταν πολύ πιο μακριά από την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Οι αστυνομικοί εφήρμοσαν το ίδιο πάλι σύστημα, άφησαν να περάσει η μέρα, φωτογραφίζαμε εμείς από κάτω όλα τα γεγονότα και επανέλυσαν τα ξημερώματα πάλι. Και από ό,τι θυμάμαι την άλλη μέρα οι εφημερίδες έγραφαν ότι είχαν συλληφθεί πάνω 400 φοιτητές. Αυτό ήταν το ξεκίνημα για το Πολυτεχνείο. Βεβαίως εκείνη την εποχή μπορώ να σας πω ότι είχαμε καθημερινές διαδηλώσεις. Είχαμε καθημερινά κυνηγητά των αστυνομικών, συλλήψεις, χιλοδαρμούς. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός. Σταματούσαν τα τρόλι και τα λεωφορεία πολλές φορές, έμπαιναν μέσα αστυνομικοί και χτυπούσαν επιβάτες οι οποίοι ήταν άσχετοι, ηλικιωμένους ανθρώπους, παιδιά. Και αυτό για να μην πηγαίνουν προς την οδό Πατησίων, να μην πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο. Τρομερές σκηνές, τρομερά γεγονότα. Εγώ εργαζόμουν στο Associated Press και δυστυχώς από μέσα μου στενοχωριόμουν να στέλνω φωτογραφίες που κατά κάποιο τρόπο δεν ευνοούσαν την Ελλάδα. Το να βλέπεις σπασμένα κεφάλια, γενικώς συλλήψεις, έδινε μια κακή εντύπωση. Αλλά κατά βάθος είχαμε το σκοπό μας να στείλουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε ότι ο λαός πια δεν άντυχε. Είχε φτάσει πια το τέλος της Χούντας. Μετά τη δεύτερη κατάληψη νομικής, τον Μάρτιο του 1973, οι φοιτητικές οργανώσεις άρχισαν να οργανώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένο ή όχι, αλλά υπήρξε ένα τριήμερο τον Νοέμβριο του 1973, από τις 14 έως τις 16-17 ξημερώματα, που η Αθήνα πραγματικά ήταν ένα καζάνι που έβραζε. Από την πλατεία Ομονίας, Σύνταγμα, πλατεία Καραϊσκάκη, στην άκρη της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Μοναστηράκη, δηλαδή Ακρόπολη, ένας κύκλος αρκετά μεγάλος, έβραζε. Παντού κυνηγητά, παντού συλλήψεις, ξυλοδαρμούς και εμείς τρέχαμε όλη την ημέρα να φωτογραφίσουμε ό,τι μπορούσαμε. Το κλείσιμο της σχολής του Πολυτεχνείου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι αυτές τις τρεις ημέρες γινόταν ένα κυνηγητό. Από τη μια οι φοιτητές πετούσαν από νεράτζια που κόβανε από τα δέντρα μέχρι μανταρίνια, πέτρες, ό,τι άλλο είχαν στα χέρια τους και από την άλλη οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας πυροβολούσαν με πλαστικές σφαίρες. Το δε βράδυ που σκοτίνιαζε, τώρα Νοέμβριος μήνας, 5.30-6 ώρα το απόγευμα ήταν σκοτεινά. Και από ό,τι θυμάμαι, οι ταράτσες γύρω από το Πολυτεχνείο, στις ταράτσες του Πολυτεχνείου γύρω-γύρω, υπήρχαν ακροβολιστές, οι οποίοι πυροβολούσαν πραγματικά πυρά. Δεν θα θέλω να μπλέξω με το πόσοι νεκροί ήταν, οι πόσοι τραυματίες, αυτού είναι κάποιος άλλος ιστορικός που πρέπει να γράψει. Εγώ ξέρω να πω ότι μπροστά στα μάτια μου, και αυτό λέω, είδα να τραυματίζονται
πολλοί φοιτητές να τους μεταφέρουν συνάδελφοί τους, και εκείνο που είχα προσέξει είναι ότι στον Ερυθρό Σταυρό που ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί είχαν πάρει τη θέση των νοσοκόμων. Φορούσαν άσπρες μπλούζες και υποδέχονταν τους τραυματίες, αν είναι δυνατόν. Και εκεί βεβαίως τους απομόνωναν και προσπαθούσαν να ζητήσουν πληροφορίες, πού ήταν, τι έκανε, με ποιους ήταν κτλ. Έκανα μια επίσκεψη εκεί και το πρώτο πράγμα που είδα ότι κάτω από την μπλούζα φαινόταν αυτό το παντελόνι του αστυνομικού, ήταν το μπέζ, ποιο χρώμα ήταν. Και κατάλαβα και προσπάθησα να πω στον εαυτό μου και σε όσους άλλους ήταν δίπλα μου ότι δεν είναι νοσοκόμοι, είναι αστυνομικοί. Οι νοσοκόμοι έρχονταν μετά από μία ώρα αφού τους είχαν εξετάσει πρώτα οι αστυνομικοί. Αυτή η κατάσταση διήρκησε αυτό το τρίμερο και μπορώ να πω επίσης ότι εμείς όλοι οι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, η αποστολή μας είναι να φωτογραφίσουμε τα γεγονότα, να μην εμπλεκόμαστε σε οποιαδήποτε σύραξη ή να μην εμπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο στην πολιτική του κάθε καθεστώτος και κάθε κόμματος. Εμάς, η δουλειά μας είναι να φωτογραφίζουμε, να παρουσιάζουμε την αλήθεια για να μπορούν αυτές οι φωτογραφίες να τις δουν άνθρωποι που είναι χιλιόμετρα μακριά και δεν είναι εκεί να δουν τι συμβαίνουν εκείνη ακριβώς τη συγκεκριμένη στιγμή. Όπως προείπαμε νωρίτερα, 5-5,5 ώρα πηγαίναμε όλοι στα γραφεία μας και εμφανίζαμε το υλικό το οποίο είχαμε φωτογραφίσει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πηγαίνοντας στο δικό μας το γραφείο του Associated Press εκείνη την εποχή, στεγάζεται στην οδό Ακαδημίας 27, ψηλά, κοντά στη Βουλή, απέναντι από την ΕΣΥΑ. Και τη συγκεκριμένη ημέρα, 16 προς 17 του Νοέμβρη, αφού ήμουν στο σκοτεινό θάλαμο, ο οποίος ήταν στον 7ο όμορφο επάνω και εμφάνιζε τα φιλμ της ημέρας, βεβαίως τότε δεν υπήρχαν τα digital, όλα γινόταν με το χέρι, εμφανίζαμε με το χέρι, τυπώναμε με το χέρι και εγώ βεβαίως είχα το transmitter, τον μεταδότη, ο οποίος με μια τηλεφωνική γραμμή έστειλε τις φωτογραφίες μου σε όλα τα μέρη του κόσμου. Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι τεχνική απάντηση, αλλά πρέπει να το πω. Μία ασπρόμαυρη φωτογραφία για να πάει στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στη Ρώμη, οπουδήποτε, χρειαζόταν 21 λεπτά για μία ασπρόμαυρη φωτογραφία. Και αν παρελπίδα, αν παρεπιπτόντως, υπήρχε ένα παράσιτο, τηλεφωνική γραμμή ήταν αυτή, κατά τη διάρκεια αυτών των 20-21 λεπτών, σχημάτιζε μία μαύρη γραμμή στη φωτογραφία, οπότε ήμουν υποχρεωμένο να την ξαναστείλω. Παρεπιπτόντως, το 1997 που βγήκα σε άδεια, δεν λέω σύνταξη, είχαμε κάνει πρόοδο, δηλαδή κάθε φωτογραφία τότε ήθελε 7,5 λεπτά. Από τα 21 του 73, του 70-73, έγινε 7,5 λεπτά. Μεγάλη πρόοδος. Βεβαίως τώρα δεν συγκρίνεται όταν θέλεις 20 μόνο δευτερόλεπτα για να στείλεις μία φωτογραφία. Επανέρχομαι λοιπόν το βράδυ εκείνο της 16 προς 17 Νοεμβρίου και όπως είπα, την ώρα που εμφάνισα τα φιλμ της ημέρας, βγήκα έξω στην βεράντα επάνω στον 7ο όροφο της Οδού Ακαδημίας και άκουσα ένα γνωστό ήχο. Ερπίστρης. Ήταν τα τάγκς τα οποία κατέβαιναν στο Πολυτεχνείο μπροστά, περνούσαν μπροστά από τη Βουλή και μπαίναν στην Οδό Πανεπιστημίου να πάνε στην Οδό Πατησία. Έτρεξα αμέσως μέσα, στην αίθουσα σύνταξης και είπα στον διευθυντή μου, τον Έλληνο-Αμερικανό δημοσιογράφο Φιλτόπουλο, ότι έλα να ακούσει, σε παρακαλώ, έλα να ακούσει. Έρχεται λοιπόν και αυτός και αφού γκράζεται, στείνει τα αυτή και μου είπε, shit man, there are tanks. Πάρε τις μηχανές σου και τρέχα. Είναι tanks. Του λέω, εγώ θα πάρω τις μηχανές μου, θα πάω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά ποιο θα γράψει το story. Μου λέει, θα γυρίσει εσύ να μας πεις. Του λέω, όχι. Εγώ ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου. Γιατί να κυκλοφορείς εκείνες τις ώρες μόνος σου, μέσα στο σκοτάδι, με φωτογραφική μηχανή, ήταν suicide mission, ήταν αυτοκτονία καθαρή. Να μην σας κουράζω, τον έπεισα, κατεβήκαμε κάτω, εγώ γέμισα την τσάντα μου φακούς και όσα φιλμ είχα και μπήκαμε τότε, αυτός είχε μία Jaguar. Jaguar, την εποχή εκείνη, μεγάλο αυτοκίνητο,
Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι είχε αγγλικές πινακίδες. Σαν ξένος ανταποκριτής είχε το δικαίωμα να φέρει αγγλικές πινακίδες. Μπήκαμε μέσα και κατεβήκαμε την οδό Αμερικής. Τώρα ανεβαίνει, τότε κατέβαινε η Αμερικής. Και πέσαμε επάνω στη φάλαγγα των τάγκς. Ήταν τρομερό, δηλαδή η συγκυρία αυτή ήταν απίθανη. Τώρα, εμείς προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιο χώρο μεταξύ δύο κινούμενων τάγκς, να μην είμαστε παράτηροι, να μην φαινόμαστε στον δρόμο, γιατί ήταν άδειοι δρόμοι, τελείως άδειοι. Δεν κυκλοφορούσαν τίποτα παρά μόνο αστυνομικοί και στρατιώτες. Σε κάποια στιγμή βρήκαμε λίγο χώρο, μπήκαμε μέσα. Βεβαίως ο διευθυντής μου φοβόταν να μην τον πατήσει κάποια ερπίστρια και του σαρακώσει το αυτοκίνητο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρόσεχαν και αυτοί και έτσι γίναμε κι εμείς, αν θέλετε πιστέψτε το, μέρος της φάλαγγας και κατεβαίναμε προς την οδό Πατησίων. Στο σημείο ακριβώς μπροστά στο Πανεπιστήμιο μας πλησιάζει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, το 100 το λεγόμενο. Εγώ είμαι συνοδηγός, νόμιμος μήνας, κλειστά τα παράθυρα, μας πλησιάζει το 100 το αστυνομικό αυτοκίνητο και με την απειλή περιστρόφου ο οδηγός έχει κατεβασμένο το παράθυρο. Και αφού μας είπε μερικά επίθετα, τσακιστείτε κτλ. Κτλ. Βγείτε από εκεί, τι δουλειά έχετε εσείς μέσα στη φάλαγγα. Ο διευθυντής μου λίγο σοκαρίστηκε, του λέω φίλοι μη μιλάς εσύ, θα το απαντήσω εγώ. Και έπρεπε να σκεφτώ αμέσως, δηλαδή δεν είχαμε χρόνο για περισσότερη κουβέντα. Μηχανές μου κάτω, αυτός δεν είχε δει τίποτα. Είχαν δει όμως αυτοκίνητο ότι έχει αγγλικές πινακίδες. Είχαν δει Jaguar από μακριά και γύρισαμε. Θράσος, θάρρος, όπως θέλετε πέστε το, έβαλα το χέρι στο σώμα και το έκανε ένα ένα μακρόσυντο να σταματήσει, να μην μιλάει. Αυτός ψάρωσε. Όταν βλέπει τότε βέβαια ήμασταν νέοι και οι δύο κουμμένα κοντά τα μαλλιά μας, μοιάζαμε περισσότερο Αμερικανάκια παρά Έλληνες. Και ψάρωσε και μια στιγμή, κοιτάχθηκε με τον συνοδηγό του, κάτι είπαν μεταξύ τους και κάναν δεξιά και φύγανε. Έτσι λοιπόν, ελεύθεροι πια, φτάσαμε κοντά στο Πολυτεχνείο, στην Οδό Πατησίων. Εγώ κατέβηκα κάτω μαζί με τον διευθυντή μου, φανερά, δεν πήγα να κρύψω ούτε μηχανές ούτε τίποτα. Είχα την τσάντα μου στην πλάτη, πάντα στο δεξιό μέρος, και στο λαιμό μου είχα περασμένες δύο φωτογραφικές μηχανές. Πάντα είχα δύο μηχανές μαζί μου. Και σταθερά προχώρησα και σταμάτησα, μπήκα, χώθηκα μέσα στους αστυνομικούς, στη γωνία Στορνάρη και Πατησίων. Δηλαδή, η πύλη του Πολυτεχνείου ήταν όχι πάνω από 30 μέτρα. Άκουγα τα συνθήματα, έβλεπα τους φοιτητές από μέσα να φωνάζουν «Είμαστε αδέλφια, έλατε μαζί μας, είμαστε άοπλοι». Και από πίσω οι αστυνομικοί να τους λένε διάφορα επίθετα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός ήταν σημαντικό για την παραμονή των ελεύθερων πολιορκημένων, όπως έλεγαν, μετέδιδε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ο εκφωνητής επαναλάμβανε τα ίδια συνθήματα, είμαστε ελεύθεροι πολίτες, είμαστε Έλληνες, είμαστε άοπλοι κτλ. Κτλ. Και ήταν, πραγματικά ήταν συγκινητικές στιγμές. Εγώ δειλά-δειλά σήκωνα τη μηχανή μου, χωρίς φλας, με 400 άσα, όσοι ξέρουν από φιλμ, η ευαισθησία τους ήταν πολύ μικρή, αν συγκρίνουμε με τις σημερινές δυνατότητες, μιλάμε για 3-4.000 άσα, τότε ήταν η ψηλότερη 400. Και με σταθερό χέρι όσο μπορούσα, έπαιρνα μερικά στιγμιότυπα. Πάντα με προσοχή γιατί γύρω μου, από πίσω, μπροστά, ήταν όλοι οι αστυνομικοί στρατιώτες και μεταξύ αυτών παρατήρησα και μερικούς προβοκάτορες, τους οποίους τους είχα βρει τις προηγούμενες μέρες, τον προηγούμενο χρόνο, να κυνηγούν πολίτες και να χτυπάνε τον κόσμο φορώντας τα πολιτικά τους ρούχα. Η δεύτερη συγκυρία ήταν ότι μετά από 5-10 λεπτά, αφού τράβηξα μερικά καρέ, δεν τελείωνα ποτέ το φιλμ, τραβούσα 6-7-8 καρέ, γυρνούσα το καρούλι και το έδινα, και το έδινα στον διευθυντή μου με τον φόβο, λέω δεν μπορεί, θα με πιάσουν και θα με πάνε στην οδό Μπουμπουλίνας που ήταν μόλις δύο γωνίες πάνω από εκεί που ήμουν. Η άλλη δεύτερη τρομερή συγκυρία ήταν ότι μετά από 10-15 λεπτά έρχεται ένας αστυνόμος με τρία σερίτια, διευθυντής, τον οποίο ούτε καν γνώριζε ούτε το όνομά του, ούτε αυτός ξέρει. Μπορεί να ήξερε αυτός ποιος είμαι. Και ήρθε μπροστά μου και μου λέει: «Εσύ τι κάνεις εδώ?» Με εκείνο το αστυνομικό ύφος. Και εγώ, όσο απλά μαλακά ήρεμα μπορούσα, του είπα: «Κύριε διευθυντά, ήθελα να πάρω μερικές φωτογραφίες για το γραφείο μου». Και τι μου λέει: «Κάθισε εδώ. Θέλω να σε βλέπω, να σε προσέχω».
Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Να έχω ένα αστυνομικό διευθυντή να προσέχει. Βεβαίως στο διάλογο τον άκουσαν όλοι οι περίγυροι, όλοι οι αστυνομικοί, όλοι οι στρατιώτες, όλοι οι προβοκάτορες. Οπότε υποθέτω ότι υπέθεσαν ότι αυτός είναι δικός μας. Αυτό κράτησε μέχρι τις 12 η ώρα. Επαναλαμβάνω ότι επειδή έχω καλύψει, είχα καλύψει ήδη αρκετούς πολέμους, το να φωτογραφίζεις στην πατρίδα σου τέτοιες σκηνές πραγματικά σε συγκινούν πολύ περισσότερο από να φωτογραφίζεις στο εξωτερικό σκοτωμένους, λαβωμένους κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα το καθήκον. Είχε στιγμές που η συγκίνηση με έπνιγε. Είχε στιγμές που τα συναισθήματα μου έλεγαν τι κάνεις εδώ, γιατί δεν πας μέσα να συμπαρασταθείς. Όμως ο σκοπός της αποστολής μου ήταν να είμαι εκεί. Εκεί να εκπληρώσω κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνω. Πας σε θυσία. 12 η ώρα περίπου είπα στο διευθυντή μου να του έδωσα τα φιλμ όσα είχα τραβήξει, να τα πάρει και να πάει στο γραφείο. Να σώσουμε ό,τι είχα τραβήξει. Γιατί θα το επαναλάβω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα μείνω τόσες ώρες χωρίς να με έχουν συλλάβει και χωρίς να έχω πάθει κάτι. Οι ώρες περνούσαν με τα ίδια γεγονότα. Ο εισαγγελέας Τζεβάς με την ντουντούκα στο χέρι να περνάει, να λέει στους φοιτητές: είστε ελεύθεροι, όσοι θέλετε μπορείτε να βγείτε. Σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να σας πειράξει κανείς. Και μερικά αθώα παιδιά τον πίστεψαν και πήδηξαν από τα παράθυρα τη Τουρνάρη. Καμία κουσταριά παιδιά, κορίτσια και αγόρια. Μόλις πάτησαν στην άσφαλτο, η αστυνομία τους έβαλε αναδιάδες με τα χέρια στο κεφάλι και μόλις τρίψαν την οδό Ακαδημίας, πέσανε πάνω τους και τότε δεν κρατούσαν ρόπαλα, κλόπς. Κρατούσαν κάτι δοκάρια, 2 μέτρα, για να τους φτάνουν από μακριά. Και έναν-έναν τους έριναν κάτω με ανοιγμένα κεφάλια. Δεν θα ξεχάσω μία σκηνή, η οποία μου έχει μείνει εδώ, όχι στη μηχανή μου, να βλέπω έναν φοιτητή πεσμένο κάτω μέσα στο αίμα και από πάνω η κοπέλα, η φοιτήτρια γνωστή του προφανώς, προσπαθούσε να τον καλύψει. Και πέσανε και σε αυτήν οι αστυνομικοί και τη ρίξανε και αυτή κάτω. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να σηκώσει τη μηχανή να φωτογραφίσω, αλλά είδα ταυτόχρονα 200 ζευγάρια μάτια να πέφτουν πάνω μου και να με κοιτάζουν να δουν αν θα φωτογραφίσω το σκηνικό. Και σκέφτηκα ότι αν τραμπούσα, έκανα το κλικ, θα με πήγαιναν σηκωτό στην Μπουμπουλίνας. Οπότε προτίμησα να μην πάρω αυτή τη φωτογραφία και να μείνω εκεί μέχρι το τέλος να δω πού θα καταλήξει η ιστορία. Αυτή την εικόνα την έχω εδώ, επαναλαμβάνω, και μου έχει στοιχήσει η μόνη φορά που δεν σήκωσα τη μηχανή. Η μόνη φορά στην καριέρα μου, στα 40 χρόνια μου. Η ώρα περνάει. Ο Λοχίας με το τηλέφωνο στο χέρι, στο ένα και στο άλλο το περίστροφο, τον ακούω να μιλάει με το Πεντάγωνο προφανώς και να λέει μάλιστα, μάλιστα, διατάξτε. Δεν ακούω ο άλλος τι του έλεγε, αλλά άκουγα πολύ καθαρά τι έλεγε αυτός. Και σε κάποια στιγμή, ήταν η ώρα 3 παρα 5, παρα 7 λεπτά, βλέπω τον πυργίσκο του τάγκ να γυρίζει ανάποδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπισθεν. Και ήρθε δίπλα μου στο άλλο πεζοδρόμιο, κάτω από το ξενοδοχείο Ακροπόλ. Βλέποντας εγώ αυτή τη σκηνή να γυρίζει τον πυργίσκο και να έρχεται και πίσω, έκανα το σταυρό μου και λέω: δόξα ψητός, μάλλον πήρε εντολή να φύγει. Λέω: τελείωσε η ιστορία. Και χαλάρωσα. Και ξαφνικά βλέπω να φουλάρει τη μηχανή. Και ξέρετε, ένα αυτοκίνητο όταν έχεις και ξαφνικά πατάς τον γκάζι φουλ, σίγουρα θα βγάλει καπνό. Σκεφτείτε ένα τάγκ, τι καπνό έβγαλε. Ντουμάνιασε ο κόσμος, μια μαυρίλα μεγάλη. Και με όση δύναμη είχε, πήγε και έπεσε πάνω στην κυρία είσοδο του τάγκ, του Πολυτεχνείου. Υπόψη είναι ότι τα κολονάκια πάνω του Πολυτεχνείου, δεξιά και αριστερά, μέσα από τα κάγκελα, ήταν γεμάτο φοιτητές και φοιτήτριες. Οι φοιτητές επάνω με πανό, διάφορα πανό, οι άλλοι από κάτω να φωνάζουν. Και το σπουδαιότερο για μένα και το πιο τραγικό είναι ότι ακριβώς πίσω από την κυρία είσοδο είχαν βάλει μία Mercedes, ένα αυτοκίνητο κάποιου Πριτάνιος προφανώς, για να προφυλαχθούν πρόχωμα. Και λέω, όταν το τάγκ έπεσε πάνω και έσπρεξε με όση δύναμη είχε, ό,τι βρήκε μπροστά του, τσαλάκωσε την πόρτα,
τσαλάκωσε το αυτοκίνητο και την πήγε 15 μέτρα μέσα, το ερώτημα μου είναι, πρόλαβα να φύγουν αυτά τα παιδιά που ήταν μεταξύ αυτοκινήτου και σιδερένιας πόρτας. Οι άλλοι στα πλάγια, βλέποντας, βεβαίως όσοι ήταν πάνω στο κολονάκι όταν χτύπησε, πέσανε κάτω σαν να πούναγες μια πορτοκαλιά, με γινωμένα πορτοκάλια. Πέσαν άλλοι μέσα, άλλοι έξω, έπεσε το ξύλο της μια μουσική, αλλά το τάγκ συνέχισε και πήγε 15 μέτρα μέσα. Συνήλθα θέμα δευτερολέπτων και λέω κάτι γίνεται εδώ. Και για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία, γιατί από εκεί που ήμουν δεν μου άρεσε, έφυγα από τη γωνία στον Άρκη Πατησίων και πήγα ακριβώς στο μέσο της οδού Πατησίων για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία. Και εκείνη τη στιγμή έβγαινε το τάγκ, αφού βεβαίως έκανε τη δουλειά του, έσπασε την πόρτα, άνοιξε δρόμο για τους αστυνομικούς και τους λοκατζίδες και το στρατό. Και έχω δύο καρέ τράβηξα που φαίνεται το τάγκ να βγαίνει, φαίνεται η μπούκα, το κανόνι του τάγκ. Και από μπροστά να στέκεται ένα άλλο IPC, ένα μικρότερο τάγκ, και να βγαίνει από την κυρία είσοδο. Τράβηξα δύο καρέ και βλέπω να έρχονται επάνω μου δύο αστυνομικοί, όπως είπα νωρίτερα, δεν κρατούσαν κλόπς, κρατούσαν τα δοκάρια, και αφού με έλουσαν με διάφορα επίθετα, σηκώνει ο ένας σημαδεύοντας το κεφάλι μου, αλλά εγώ έκανα ένα σκιβ, έσχιψαν δεξιά, αριστερά, και ο άλλος από την άλλη πλευρά πήγε να κάνει το ίδιο. Και έκανα αυτό. Τότε έπαιζα και box βέβαια, ήξερα να κάνω τις κινήσεις που έπρεπε και γλίτωσα και τις δύο, και τα δύο χτυπήματα. Οπότε νευριασμένοι αυτοί όντες πήγαινε να βγάλει το περίστροφο, το μόνο που μου έμενε, εγώ ήθελα να σώσω αυτό που είχα τραβήξει. Δεν με ενδιαφέρει τόσο για τον εαυτό μου. Τη ζωή μου την είχα κοσταλογήσει από πολύ καιρό πριν 3 δραχμές όσο ήταν η αξία μιας σφαίρας. Μόνο έτσι μπορεί να κάνεις δουλειά, μόνο έτσι μπορεί να γίνεις φωτορεπόρτερ και να πηγαίνεις σε πόλεμες περιπτώσεις. Και κάνοντας μετεβολή άρχισα να τρέχω ζιγ-ζακ, γιατί λέω θες θα πυροβολήσει. Δεν πυροβόλησα. Και πήγα στο γραφείο, καταϊδρωμένος, μπήκα μέσα στο σκοτεινό θάλαμα, ηθάνησα και έστειλα φωτογραφίες από εκείνη την ώρα μέχρι τις 5-5.30-6 το πρωί. Έστειλα για πρώτη φορά τόσες πολλές φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη. Έλεγα δεν έχω άλλες, μου λέει ψάξε, βρεις κι άλλες. Θέλανε κι άλλες φωτογραφίες. Πρώτη φορά, γιατί συνήθως οι Αμερικανοί και το Λονδίνο μου έλεγαν quantity doesn't make quality. Η ποσότητα δεν κάνει την ποιότητα. Οπότε μου φροντίζαμε να στέλνουμε μια-δυο στο μεγαλύτερο θέμα τρεις φωτογραφίες. Αυτή τη φορά είχα στείλει 7-8 και αυτοί μου ζητούσαν κι άλλες. Άρα το θέμα είχε ενδιαφέρον στο εξωτερικό. Το ευτύχημα είναι ότι ακριβώς πάνω από το. Στον τρίτο ρόφο του Ακροπόρ βρισκόταν ένας συνάδελφος, ο Κόεραν, ο Άλπερτ, ο οποίος ένας Ολλανδός δημοσιογράφος, ο οποίος ήταν χρόνια στην Ελλάδα. Τον ήξερα πολύ καλά, έρχονταν στο γραφείο μας πάρα πολλές φορές. Ο οποίος ήταν κρυμμένος εκεί 3 ημέρες, όλο το διάστημα αυτό, και μάλιστα από ό,τι μου είχε πει, είχε δώσει αρκετά δολάρια στους υπαλλήλους του ξενοδοχείου να μην τον προδώσουν. Και περίμενε την κατάλληλη στιγμή. Και ευτυχώς τράβηξε αυτό το βιντεάκι 20-30 δευτερολέπτων που δείχνει την κίνηση που κάνει το τάγκ και ρίχνει την πύλη και προχωράει μέσα. Με λίγα λόγια, δεν θέλω να περί αυτό λόγο, ούτε θέλω να κάνω τον ήρωα. Αν δεν ήταν αυτός από πάνω και εγώ από κάτω να τραβήξουμε τα γεγονότα, η Χούντα την άλλη μέρα μέσω του κυρίου Σελιανού Πατακού είχε βγει σε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν συνέβη τίποτε στο Πολυτεχνείο. Δεν συνέβη τίποτε στο Πολυτεχνείο. Αυτά που λέτε είναι βλακίες. Αλλά το μεσημέρι όταν ήρθαν οι εφημερίδες, το New York Times, το Figaro, από όλη την Ευρώπη, είχαν πρώτη σελίδα το τάγκ να είναι μέσα στο Πολυτεχνείο, γύρισε το τροπάριο και έλεγε ναι. Μια δεύτερη συνέντευξη το βράδυ είπε ότι έπρεπε να τελειώνουμε την ιστορία με αυτά τα παλιόπεδα. Για μένα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έχω τραβήξει εδώ στην Ελλάδα. Όπως συνήθως στη ζωή μου δεν απόβλεπα σε κανένα βραβείο, επιβράβευση. Ήταν η δουλειά μου και έπρεπε να το κάνω και αυτό και έκανα. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Αυτή η ενέργεια των φοιτητών για μένα ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας. Ο Μαρκεζίν, τον οποίο τον είχε βάλει πρωθυπουργό ο Παπαδόπουλος, υποσχόμενος να κάνει εκλογές το Μάρτιο του 1974, αυτό βέβαια δεν άρεσε στους σκληρούς χουντικούς.
Έτσι, μετά από λίγο, μετά από ένα μήνα, τον ανέτρεψαν. Ένα βράδυ, ενώ κοιμόταν στο Λαγονίσι, σε μια βίλα κάποιου εφοπλιστού του οποίου του είχε παραχωρήσει, περικυκλώθηκε από τάγκς και μπήκαν μέσα αξιωματικοί του στρατού και συνέλαβαν τον Παπαδόπουλο με τις πιτζάμες, όπως αυτός είχε συλλάβει όλη την πολιτική ηγεσία το 1967. Το μόνο ερώτημα που έκανε στον αξιωματικό ήταν το εξής: ποιος το έκανε αυτό? Και όταν ο αξιωματικός το απάντησε, ο Δημήτρης Ιωαννίδης γέλασε και λέει: όχι αυτός, γιατί ήταν πολύ πιστός του φίλος και την βρήκε από τον πιστό του φίλο. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι, την επέμφαση, την ανατροπή του Μακαρίου. Έκανε ένα, το πιο ηλίθιο πράγμα, δηλαδή μία ευκαιρία την οποία ζητούσαν οι Τούρκοι πολλά χρόνια, του συνέδωσε στο πιάτο και με τον πρώτο και δεύτερο Ατήλα πήραν ένα 40% από το 18% που είχαν κατοχή στην Κύπρο. Με τα γνωστά, τις γνωστές συνέπειες. Φοβάμαι του Μανώλη Αναγνωστάκη. Φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και μια ωραία πρωία, μεσούτως κάποιο Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλαρωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου κλείναν την πόρτα, μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια. Και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τα σπάγαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ. Και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της φαραντούρη και έχουν και απόψεις. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν. Και τώρα σε λιδωρούν γιατί λέει «Δεν βαδίζεις τον ίσιο δρόμο». Φοβάμαι. Φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο. Η μνήμη μου, αν δεν με απατά, είναι ότι τη διάρκεια αυτή του Πολυτεχνείου, κατά καιρούς, καταρχήν η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι υπήρχαν 38 νεκροί επίσημα. Άλλες οργανώσεις είχαν πει ότι είναι 58, 68, 98, 108, 208, δεν ξέρω και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνο όμως που ξέρω να πω ότι είναι, υπήρχαν νεκροί. Υπήρχαν νεκροί και το ερώτημά μου παραμένει το ίδιο μετά από τόσα χρόνια. Αν η θυσία των παιδιών αυτών έπιασε τόπο. Ευχαριστώ πολύ.